Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πραγματικά ακούγοντας προηγουμένως την τοποθέτησή σας για το δόγμα αντικλιματικής πολιτικής που έχετε υιοθετήσει, κατανοώ και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε ως πραγματικότητα στην αντικλιματική πολιτική. Και το λέω αυτό και σε σχέση με τη δικιά μας ερώτηση. Από την 31η Ιανουαρίου του 2015, ημερομηνία κατά την οποία απεσήρθη η δημιουργία η οποία βρισκόταν στον χώρο γύρω πλησίων των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ. Έχουν γίνει 12 επιθέσεις με μολότοφ, με βόμβες μολότοφ, από τους γνωστούς αγνώστους κοκκουλοφόρους, με συνεχώς αυξανόμενη επικινδυνότητα. Κατά τις επιθέσεις αυτές έχουν επανειλημμένα κινδυνεύσει διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι μένουν στην περιοχή αυτή. Έχουν κινδυνεύσει εργαζόμενοι των γραφείων. Έχουν κινδυνεύσει επίσης οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα γραφεία για την εσωτερική φύλαξη του κτηρίου. Όπως επίσης, τελευταία, κινδύνευσε και ο βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης, ο οποίος δέχτηκε επίθεση μπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ με βόμβες μολότοφ. Ευτυχώς αυτή η οποία τον σημάδευε δεν έσκασε. Αυτό το οποίο λοιπόν σας λέω είναι το εξής. Η αστυνόμευση στην περιοχή, όχι μόνο της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και των εξαρχείων γενικότερα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλά, αν θέλετε, πλημελή σήμερα. Είναι ανύπαρκτη. Και είναι ανύπαρκτη, και αυτό το καταλαβαίνουν όχι μόνο όσοι εργάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη, όχι μόνο οι βουλευτές, αλλά είναι ανύπαρκτη επίσης για τους πολίτες οι οποίοι κινούνται και ζουν στο χώρο αυτό. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ την ανικανότητα του Υπουργείου επικίνδυνη αυτή τη στιγμή για την κατοχύρωση του αγαθού της δημόσιας ασφάλειας. Κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει από τη μία πλευρά επιστολές από στελέχη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχετε λάβει επιστολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Έχει λάβει επιστολή ο Πρωθυπουργός. Και τελικά όλη αυτή την περίοδο η αδράνεια του Υπουργείου, όταν έχει διαπιστώσει ότι έχουν γίνει 12 επιθέσεις μέσα σε λίγους μήνες, είναι για μας όχι απλά σκανδαλώδης. Είναι επικίνδυνη. Ερωτάστε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες που έχετε δώσει στην ΓΑΔΑ για την πρόληψη και αποτροπή αυτών των εγκληματικών ενεργειών, όχι μόνο στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη γύρω περιοχή. Για ποιους λόγους η ελληνική αστυνομία είναι πάντα απούσα κατά τη διάρκεια, γιατί ζω στην περιοχή και ξέρω αν είναι παρούσα ή απούσα, είναι πάντα απούσα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αυτών των επιθέσεων. Και τέλος, πώς προβλέπετε, πώς προτίθεστε εσείς να αντιδράσετε? Μην μου πείτε ότι τοποθετήθηκε πάλι η δημιουργία, γιατί αυτό έγινε τις τελευταίες 48 ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή καλούμαστε να συζητήσουμε για το πρόβλημα ή να συζητήσουμε επί των εντυπώσεων. Τι ισχύει στην περιοχή και τι ισχύει για τη φύλαξη του ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς, δεν θα πρέπει να βλέπουμε το θέμα υποκριτικά και να λέμε ότι έγιναν αυτές οι επιθέσεις στο τελευταίο διάστημα και δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Γιατί εάν βγάλω τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχω εδώ πέρα, αυτά τα στατιστικά στοιχεία μιλούν για ένα πρόβλημα που είναι σε διάρκεια χρόνου και άρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς ένα τέτοιο πρόβλημα. Για αρκετό διάστημα υπήρχε φρουρός και εσωτερικά και εξωτερικά στα κτίρια του ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν περιπολίες, περιπολίες των τμήματων ασφαλείας, περιπολίες της Δίας, άλλες περιπολίες αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Και όταν υπήρχε ένταση, αυξανόταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κτίριο του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκαν αυτές οι επιθέσεις. Ζητήθηκε να αυξηθεί τι? Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Και την αυξήσαμε τελευταία με 5 αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του κτηρίου. Και τι άλλο έχει το ΠΑΣΟΚ? Έχει 17 αστυνομικούς για την ασφάλεια του κτηρίου. Τώρα, εάν δεν τους χρησιμοποιεί και χρησιμοποιεί μόνο έναν, αυτό δεν είναι θέμα δικό μου.
Είναι θέμα δικό μου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, το αν τήρησαν αυτοί οι αστυνομικοί και ο επικεφαλής τους αυτά που πρέπει να τηρεί. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων με δημιουργία, παρότι υπάρχει και η άλλη αντίληψη που λέει ότι όσο διωγγωμένη είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, τόσο προσελκύει τις επιθέσεις και στο κτίριο και στη δημιουργία, και υπάρχουν και παράπονα κατοίκων οι οποίοι, μένοντας στην περιοχή χρόνια, έχουν κάνει ίσως τις καλύτερες παρατηρήσεις και στατιστικές πάνω σε αυτό το θέμα. Η συνεργασία η οποία υπάρχει με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ακριβώς μία ή δύο ημέρες πριν τις τελευταίες επιθέσεις ήταν εξαιρετική, και παρόλα αυτά, σαν κεραυνός εν εθρία, άρχισε ένα όχι και τόσο πολιτικά πρέπον πρέποντες χαρακτηρισμοί από πλευράς της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και άλλων στελεχών, που δεν δείχνουν ένα πνεύμα συνεργασίας το οποίο πρέπει να υπάρχει για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Κύριε Παπαθεοδόρο, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουμένως. Νομίζω ότι δεν έχετε συνέστηση του τι γίνεται. Και το λέω αυτό για το εξής. Καταλάβατε ότι την Παρασκευή κινδύνευσε η ζωή ενός βουλευτή, ο οποίος δέχτηκε 8.30 ώρα το απόγευμα επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων έξω από τα γραφεία, ενώ υπήρχαν και διερχόμενοι πολίτες. Πότε το ακούσατε ακριβώς αυτό? Γιατί δεν αντιδράσατε. Ήρθε ένας αστυνομικός από το ΑΛΦΑΤΑΦ της περιοχής, απλώς για να ζητήσει αν ο βουλευτής επιθυμεί να καταθέσει μήνυση. Μιλήσατε για τους 5 αστυνομικούς. Είπα προηγουμένως ότι δεν έχετε συνείδηση του τι γίνεται, γιατί απαντήσατε στην ερώτησή μου λέγοντας ότι έχουν διατεθεί αστυνομικοί για την ασφάλεια του κτηρίου. Εσωτερικά, κύριε Υπουργέ, όταν πέφτουνε μολότοφ, έχετε την εντύπωση ότι ο αστυνομικός θα βγει να κάνει τι χωρίς εξοπλισμό? Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που έχετε την αντίληψη της κατάστασης. Διάβασα κάπου ότι διδάσκατε στρατηγική στη Σχολή Ευελπίδων. Η στρατηγική σας για την περιοχή ποια είναι? Αφήστε τα παιδιά να ρίχνουν μολότοφ. Αναφερθήκατε στους κατοίκους προηγουμένως. Επειδή μιλάω με τους κατοίκους, επειδή έχω μιλήσει με τους καταστηματάρχες της Βαλτεσίου, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λένε? Δεν λένε ότι τους φοβίζει η αστυνομία. Τους φοβίζει συνεχώς η απουσία της αστυνομίας. Λένε επίσης οι κάτοικοι, και το διαψεύδεται αν δεν είναι σωστό, ότι επειδή αποσύρθηκε η δημιουργία από το παρκάκι, το οποίο τελεί ακόμη υποκατάληψη, κύριε Υπουργέ, επειδή αποσύρθηκε λοιπόν η δημιουργία, δεν μπορούν να πάνε το βράδυ σπίτι τους. Και επειδή μιλάτε για το γενικότερο δόγμα στην περιοχή, θα σας πω το εξής. Μπορεί καταστηματάρχης να κλείσει το μαγαζί του στις 12 η ώρα και να φύγει στη Βαλτεσίου? Ξέρετε ότι στην περιοχή έχουν καεί καταστήματα και αυτοκίνητα με συχνότητα εβδομάδας? Γνωρίζετε, για να μην πάμε πολύ μακριά, ότι η διακίνηση ναρκωτικών που γίνεται στο πεζόδρομο μεταξύ του Δημοτικού Μουσείου Θεάτρου και της Νομικής Σχολής γίνεται μέρα μεσημέρι και δεν μπορεί κανένας να περάσει από εκεί την Κυριακή το πρωί? Και θα μου πείτε μετά ότι υπάρχει η αντίληψη πως εάν έχουμε ένταση της αστυνόμευσης, τότε έχουμε μεγαλύτερες προκλήσεις. Ερώτηση. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε, σας το είπα και προηγουμένως και δεν μου απαντάτε, και το φαινόμενο των εγκληματικών ενεργειών στην περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή? Δεν μιλάω για τη Χαριλαοτρικούπη μόνο. Εκεί έχετε αποτύχει. Και δεν είναι μόνο τώρα οι συγκεκριμένες επιθέσεις, βεβαίως. 12 τον αριθμό. Και όταν έχει κινδυνεύσει ζωή ανθρώπων, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει αν αποτύχατε ή επιτύχατε. Έχει να κάνει με την επικινδυνότητα την οποία αφήνετε συνεχώς να αυξάνεται. Εκεί, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό εγκαλείστε και σε αυτό δεν έχετε απαντήσει. Εκτός και αν υπάρχουν άλλες συμφωνίες με την περιοχή. Κύριε Στόσκος. Βλέπω συνεχίζετε τις προσωπικές επιθέσεις, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει να σας, όπως συνεχίζετε και τους υπαινιγμούς για συμφωνίες. Ενώ ξέρετε
και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης στα θέματα τάξης και ασφάλειας και την πολιτική τη δική μου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι, και καταρχάς δεν περιμένω να με βαθμολογήσει εμένα για την πορεία μου, όποια πορεία είχα στη ζωή μου, έτσι εύκολα κάποιος. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή η δημιουργία η οποία υπάρχει παρέχει, τώρα η οποία αυξήθηκε η ασφάλεια, προφανώς αυξάνεται η ασφάλεια όταν αυξάνονται οι κίνδυνοι και προφανώς δεν μπορεί να είναι συνεχής η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους στη μεγαλύτερη τους ένταση, αλλά ξέρετε και κάτι, επειδή με προκαλείτε, θα σας μιλήσω με αριθμούς. Ξέρετε πόσους αστυνομικούς απασχολεί η ασφάλεια πρώην πολιτικών προσώπων του ΠΑΣΟΚ? 103 συν 13 αυτοκίνητα. Της Νέας Δημοκρατίας 61. Ας μην μιλήσουμε λοιπόν για αριθμούς, γιατί οι αριθμοί και το τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά την ανακατανομή των δυνάμεων, αυτό επιτρέψτε μου το μελετάμε αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθεί στη Βουλή όταν πρέπει. Επομένως, ανακεφαλαιώνω, η ασφάλεια είναι επαρκής αυτή τη στιγμή, οι κίνδυνοι στην περιοχή είναι γνωστοί και να μην αντιμετωπίσουμε υποκριτικά το θέμα. Αν θέλετε να συζητήσουμε όσο θέλετε για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων και των εξαρχείων και της Δυτικής Αττικής και των άλλων περιοχών με βεβαρημένη παραβατικότητα, όμως να μην υποκρινόμαστε ότι τώρα παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και δεν υπήρχαν χθες. Άρα έχουμε αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε αυξήσει τα θέματα ασφαλείας, την επιτήρηση και τη φύλαξη στην περιοχή. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αλλά προσπαθούμε να ανακατανύμουμε και τις δυνάμεις οι οποίες κατασπαταλώνται σε φύλαξη προσώπων που δεν υπάρχει κανένας λόγος, όπως σας είπα πριν.